Κύριε Μιλιώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ και να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας. Εσείς είστε άνθρωπος του χώρου και καταξιωμένος. Θα θέλαμε από εσάς να μας πείτε τι συμβαίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι συμβαίνει με τον τύπο, με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο στον ελληνικό χώρο. Βέβαια θα πούμε το τετριμένο ότι δεν θα τους τσουβαλιάσουμε όλους, υπάρχουν οι καλές εξαιρέσεις, αλλά στον πολύ τον κόσμο που δεν ασχολείται ιδιαίτερα, έχει τις εργασίες του, δεν έχει και το χρόνο να λύσει, έχει μείνει η εντύπωση ότι όλα είναι στημένα, όλα είναι αγορασμένα, όλα είναι κατευθυνόμενα. Ακούω την άποψή σας επ' αυτών. Μάλιστα. Καταρχήν βάλατε πολλά συστήματα. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τους τσουβαλιάσουμε όλους μαζί. Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Όταν μιλάμε για τα μέσα, εμείς πρώτα-πρώτα έχουμε στο μυαλό μας και ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους στα μέσα, δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς. Εδώ λοιπόν έχουμε καταρχήν μία σειρά ζητήματα τα οποία πλήττουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η τελευταία που έχει υπογραφεί το 2009. Υπάρχουν οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, δηλαδή στην ουσία δουλειά όπως θέλει ο κάθε εργοδότης. Συμβάσεις, τρίμηνες, εξάμηνες. Ναι. Γενικεύεται η δουλειά με τον μπλοκάκι, που σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Σωστά. Οι εργοδότες δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Ο ημερήσιος χρόνος εργασίας είναι τυπικά 8-ωρο πενθήμερο, 7-ωρο πενθήμερο, αλλά από εκεί και μετά καταστρατηγείται και βλέπουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θα δούμε τους εργαζόμενους να ακόμα και να κινδυνεύουν ορισμένες φορές, όπως είδαμε το καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Συναδέλφους μας θα είναι άπειρες ώρες σε επικίνδυνες συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους δουλειάς, όπου δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ικανοποιητικές που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες στο ζήτημα αυτό. Από εκεί και μετά, η εργοδοσία χρωστάει στα ταμεία, χρωστάει στην μαύρα απληρωσιά ή καθυστερήσεις στις πληρωμές. Υπάρχει δηλαδή ένα ζωφερό τοπίο το οποίο αφορά στους εργαζόμενους. Και είναι πρώτοι στο καθήκον τους και αναγκαίο να παλέψουν μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, στο πλευρό τους, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Έρχονται και εκλογές στην ΕΣΥΑ. Βεβαίως έρχονται και εκλογές στην ΕΣΥΑ. Είναι τα ζητήματα τα οποία θέτουμε εμείς οι συνάδελφοι που συσπηρώνονται στο ψηφοδέλτιο της δημοσιογραφικής συνεργασίας, που βάζουμε το ζήτημα το τι σωματείο θέλουμε. Και θέλουμε ένα σωματείο που οι δυνάμεις στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα συναλλάσσονται ούτε με την εργοδοσία ούτε με το κράτος, θα οργανώνουν την κινητοποίηση του κλάδου για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων. Και βεβαίως θέλουμε μια ένωση που θα παλεύει μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, όπως έχω ήδη πει. Και βέβαια εδώ μπαίνει και το θέμα της ενημέρωσης, όπου εμείς θέλουμε ενημέρωση πριν απ' όλα να προβάλλονται οι αγώνες των εργαζομένων, να προβάλλονται αυτά που έχει ανάγκη ο κόσμος, αυτά που δικαιούται, αυτά που πρέπει να αποτελούν το περιεχόμενο της ζωής του, να το πω έτσι, στον 21ο αιώνα. Πράγμα που δεν βλέπουμε να πολύ απασχολεί την ΕΣΥΑ, που βέβαια έχουμε μια παράξενη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που την οδηγεί σε μια ουσιαστική αφωνία. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Κοιτάξτε, ναι, αφωνία. Αφωνία δεν θα το έλεγα ακριβώς.
δείτε, η αφωνία είναι φωνή. Να, καταλάβατε. Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν κάνει κάτι. Αυτό που δεν κάνει, όπως είναι η σημερινή πλειοψηφία, είναι να οργανώνει τον κλάδο, να βάζει τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο συνολικά την κατεύθυνση που σας είπα. Ναι. Κάνει άλλα πράγματα. Συζητά, απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει δικαιώματα, απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά. Είμαστε και άνθρωποι οικογενειάρχες, είμαστε και άνθρωποι, πώς θα το πω, όταν ακριβαίνει το ρεύμα, ακριβαίνει για όλους. Εννοείται, εννοείται. Το θέμα της υγείας αφορά τους πάντες. Ναι, σωστά. Μιλάω για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, έτσι. Ναι. Πώς λοιπόν, όταν κινείσαι σε μια κατεύθυνση του να μικροβελτιώσεις μικρομπαλώματα που από τη μια το ένα, αν πετύχεις ένα μπάλωμα, ανοίγουν άλλα 30 που πρέπει να κάνεις, όταν δεν βάζεις τη μεγάλη εικόνα και τον απέναντι μια πολιτική δηλαδή που πρέπει να αντιπαλέψουν οι εργαζόμενοι στο σύνολό της, από εκεί και μετά, ναι, είναι αυτό που βλέπουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ως προς το εσωτερικό της ενημέρωσης. Απ' έξω τώρα, τι φαίνεται στον κόσμο. Αυτή η άποψη, η διάχυτη εντύπωση του κόσμου ότι δεν έχουμε ολόπλευρη ενημέρωση. Έχουμε τα συστημικά μέσα που προσπαθούν να ακολουθούν το εκάστοτε κυβερνητικό αφήγημα. Αυτό πώς το κρίνετε, το διαπιστώνετε όντως, και αν το διαπιστώνετε πώς μπορεί να ανατραπεί? Επειδή δεν έκανε κάποια διακοπή, είπατε ότι η διάχυτη εντύπωση είναι ότι τα μέσα είναι... Ότι τα μέσα είναι κατευθυνόμενα και ακολουθούν την κυβερνητική εκάστοτε καθοδήγηση. Μιλάμε τώρα για τα συστημικά μέσα, δεν μιλάμε για κάποιες φωνές ανεξάρτητες και πραγματικά δημοσιογραφικές. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Κυβερνητικά, αν ακολουθούν την κυβερνητική φωνή, αυτό είναι άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Ναι. Εκείνο το οποίο ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή τα μέσα, άσχετα ακόμα και αν αντιπολιτεύονται, αν θέλετε, τη μια ή την άλλη κυβέρνηση, τούτης μπορεί αυτή η αντιπολίτευση να είναι στη γραμμή όπου οι αστικές πολιτικές δυνάμεις την κλείνουν στρατηγικά, παρά τις επιμέρους διαφορές τους που υπάρχουν. Σωστό αυτό που λέτε. Τι θέλω να πω. Όταν στόχος είναι της αστικής τάξης συνολικά η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, για παράδειγμα η συμμετοχή σε επικίνδυνα σχέδια προκειμένου τμήματα του κεφαλαίου στην Ελλάδα να συμμετάσχουν στη λία της περιοχής, ενεργειακό, μεταφορές κτλ. Ναι. Όταν μιλούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια τα οποία θα έρθουν, τα οποία όμως, αν έρθουν και εφόσον έρθουν και όταν έρθουν, οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν πάνω, θα πατήσουν πάνω σε τσακισμένα μισθολογικά, κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα. Ναι. Και μία σειρά τέτοια ζητήματα. Δηλαδή μπορεί να δεις, αυτό είναι το βασικό. Το θέμα δεν είναι αν αντιπολιτεύονται περισσότερο ή λιγότερο, αν συγκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο. Το θέμα είναι πάνω σε ποια βάση, πάνω σε ποια στρατηγική συγκλίνουν και αντιπολιτεύονται. Τα αστικά μέσα συγκλίνουν στους στρατηγικούς στόχους της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Δεν έφεραν κάποια αντίρρηση στο ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα αμερικανο-νατοϊκό στρατόπεδο από τη μια άκρη ως την άλλη. Με πολύ επικίνδυνες, να το πω προοπτικές, με πολύ επικίνδυνους δρόμους για τον ελληνικό λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Μάλιστα, κύριε... πολύ για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι σε αυτό. Γιατί δεν είναι αμεληταίο. Ίσα-ίσα είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή δεν έχουν κάποιο θέμα να αρχίσουν να μιλούν για την εκμετάλλευση στο Αιγαίο, για την εκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο, για αποστολή στρατευμάτων στην υποσαχάρη Αφρική κτλ. Συνεπώς, πολλές φορές υπάρχουν και προσχηματικές, αν θέλετε, προσχηματικοί καυγάδες, προσχηματικές αντιθέσεις. Πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Όμως, στη στρατηγική σύγκληση συμφωνούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Οι εργαζόμενοι και ο λαός, οι ακροατές που μας ακούνε, να ξέρουν ότι η γραμμή των μέσων καθορίζεται από την ιδιοκτησία των μέσων, καθορίζεται και από τα διευθυντικά τους στελέχη. Πολλές φορές αυτό που υποστηρίζουν τα μέσα στρέφεται ενάντια και στους ίδιους τους εργαζόμενους στα μέσα. Και βέβαια η ενημέρωση πάβει, σταματάει όταν αφορά εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, όταν αφορά τα αιτήματα των υγειονομικών από την αρχή της πανδημίας, όταν αφορά ένα κόσμο που διεκδικεί, γιατί, που αγωνίζεται, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, στις συνθήκες μάλλον της πανδημίας, πολλοί διαμαρτυρήθηκαν, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο, αν θέλετε, σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν. Όμως, στην Ελλάδα υπάρχει κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Υπάρχει οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα, το οποίο διεκδικεί και παλεύει. Δεν υπάρχει σίγη νεκροταφείου στη χώρα. Αλλά αυτοί οι αγώνες δεν προβάλλονται, αποσιωπούνται, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μιλιώνη. Απευθυνόμενος βεβαίως πάντοτε στους εργαζόμενους, στους ακροατές μας, στο λαό. Ναι. Τα μέσα είναι ισχυρός μηχανισμός της άρχουσας τάξης. Ισχυρός. Όμως δεν είναι παντοδύναμος. Το πιο δυνατό πράγμα σε μια κοινωνία είναι οι ταξικοί αγώνες. Είναι οι αγώνες που οργανώνονται από την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους και δίνονται στον δρόμο. Τα μέσα, όση δύναμη και αν έχουν, δεν μπορούν να υπερνικήσουν τη ζωντανή κίνηση της μάζας, την οργανωμένη, δεν μπορούν να υπερνικήσουν τους αγώνες, οι οποίοι πρέπει να ενταθούν και να φουντώσουν. Μάλιστα. Εκεί, από το δρόμο θα ακουστεί η φωνή του εργαζομένου. Μάλιστα. Κύριε Μιλιώνη, αφού σας ευχαριστήσουμε για δεύτερη φορά που δεχτήκατε το κάλεσμά μας, να σημειώσουμε ότι έχετε μια ικανότητα σε λίγο χρόνο να μπαίνετε στην ουσία του θέματος. Γι' αυτό και σας απολαμβάνουμε κάθε φορά που σας έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας. Επίσης εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας. Γεια σας.